Άκυρο και παράνομο χαρακτήρισαν το τουρκολιβικό σύμφωνο ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Κώστας Στασούλας και ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης Αγγίλα Σάλεχ Ίσα κατά τη συνάντησή τους στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ο κύριος Αγγίλα Σάλεχ Ίσα πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη χώρα μας για δεύτερη φορά μέσα στον τελευταίο 1,5 χρόνο. Σας καλωσορίζω με ένα αίσθημα μεγαλύτερης και πιο βάσιμης αισιοδοξίας για το μέλλον της Λιβύης από ότι πριν 1,5 χρόνο. Μετά την κατάπαυση του πυρός, μετά την εκεχηρία, μετά τον σχηματισμό της νέας μεταβατικής εκτελεστικής εξουσίας, της νέας μεταβατικής κυβερνήσεως, την οποία κυβέρνηση 10 Μαρτίου στη Σύρτη, εσείς με την πολιτική σας σοφία και το Κοινοβούλιο της Λιβύης νομιμοποιήσατε, η πατρίδα σας βρίσκεται σε προετοιμαστικό στάδιο πραγματοποίησης ελεύθερων και αξιόπιστων εκλογών στις 24 Δεκεμβρίου. Εκλογών μέσω των οποίων όλοι εσείς ενδιαφερόμαστε για την ειρήνη και το διεθνές δίκαιο στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου θέλουμε να γίνουν κανονικότατα, ώστε ο λαός της Λιβύης κυρίαρχα να αποφασίσει για το μέλλον του και ανεμπόδιστα, και να μείνουν οριστικά πίσω και η περίοδος της εμφύλιας διαμάχης που τραυμάτισε τη χώρα σας, αλλά και οι παρενέργειες της περίοδου εκείνης, όπως είναι το τουρκολιβικό μνημόνιο, το οποίο παραβιάζει και το διεθνές δίκαιο και την κυριαρχία της Ελλάδος και άλλων χωρών και τις συμφωνίες της ΣΥΚΡΑΤ και όλα εκείνα που συγκροτούν μία αξιόπιστη και ειρηνική σχέση ανάμεσα στις χώρες μας. Χάρη σε εσάς, από το Δεκέμβριο του 19 το Ελληνικό Κοινοβούλιο είναι πλήρως ενημερωμένο για τα της Λιβύης και για τις απόψεις σας τις ορθότατες για αυτό το παράνομο και εκτός κάθε νομιμότητος τουρκολιβικό σύμφωνο. Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης, Αγγίλα Σάλεχ Ίσα, αφού ευχαρίστησε τον κύριο Τασούλα για τη θερμή υποδοχή, υπογράμμισε ότι το τουρκολιβικό σύμφωνο είναι άκυρο και δεν επικυρώθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Θέλω να χαιρετήσω τον φίλο ελληνικό λαό και τον εξοχότατο Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας για τις τεράστιες προσπάθειες που καταβάλει για την επίλυση της κρίσης της Λιβύης. Όσον αφορά την συμφωνία, το σύμφωνο που υπέγραψε ο κ. Σάλατζ με τους Τούρκους, είναι αναρμόδιος για την σύναψη τέτοιων συμφωνιών, ιδιαίτερα έχοντας υπόψη ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων δεν κύρωσε αυτή τη συμφωνία, την οποία θεώρησε πλήρως άκυρη. Οπότε επιβεβαιώνουμε ότι αυτό το σύμφωνο δεν ήταν τίποτα για την νομοθετική εξουσία στη Λιβύη. Και όπως ανέφερε ο εξοχότατος κύριος Πρόεδρος, έχουμε συγκροτήσει νέα εκτελεστική εξουσία που απαρτίζεται από Πρόεδρο Προεδρικού Συμβουλίου και δύο Αντιπροέδρους και κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας που συγκροτείται από όλες τις περιφέρειες της Λιβύης. Ζητήσαμε από τη συγκεκριμένη κυβέρνηση να εξασφαλίσει όλες τις ανάγκες του λιβυκού λαού και να διενεργήσει για την επίτευξη της εθνικής συμφιλίωσης και την προετοιμασία διεξαγωγής των εκλογών. Ο πρόεδρος της Βουλής τόνισε ότι η Ελλάδα προσβλέπει στην ομαλή διεξαγωγή των εκλογών στη Λιβύη και στην επιστροφή της στην κανονικότητα. Χάρη σε εσάς, όλο αυτό το επόμενο χρονικό διάστημα είσαμε σήμερα, οι εξελίξεις στη χώρα σας βαδίζουν επιτέλους προς μια κανονικότητα που πρέπει να την προφυλάξουμε.
Και όπως είμαι βέβαιος διαπιστώσατε από τη συνάντησή σας με τον εξοχότατο Υπουργό Εξωτερικών κύριο Δένδια, ολοένα και περισσότεροι παράγοντες στο διεθνές περιβάλλον αναγνωρίζουν τον επικοδομητικό σας ρόλο για την κανονικότητα της Λιβύης και σε αυτόν τον ρόλο, κύριε Πρόεδρε, προσβλέπουμε όλοι και σήμερα στη συνάντηση που θα κάνουμε εδώ θα εξετάσουμε τρόπους περαιτέρω σύσφιξης των σχέσεων των δύο κοινοβουλίων ώστε οι χώρες μας και τα κοινοβούλια μας να βαδίσουν ειρηνικά και δημιουργικά σε ένα κοινό μέλλον που το δικαιούται πρωτίστως η Λιβύη που δοκιμάστηκε τόσο πολύ και στο οποίο η Ελλάδα θέλει να παίξει έναν πολύ θετικό ρόλο. Κλείνω λέγοντας ότι όπως η επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη στη Λιβύη, η επίσκεψη του Προέδρου της Λιβύης λίγες μέρες μετά τον Απρίλιο εδώ στην Αθήνα, έτσι και η δική σας επίσκεψη εδώ εγγυώνται ότι οι σχέσεις μας όχι απλώς βελτιώνονται, αλλά θα αποτελέσουν και υπόδειγμα για πολλές άλλες διμερείς σχέσεις στην ευρύτερη περιοχή. Ο κύριος Αγγίλα Σάλεχ Ίσα τόνισε ότι η Λιβύη απορρίπτει την παρουσία ξένων στρατευμάτων και μισθοφόρων και οποιαδήποτε ξένη παρέμβαση στη διεξαγωγή των εκλογών. Η Μεσόγειος ήταν μια λίμνη ασφάλειας και ειρήνης για τους ταξιδιώτες και τους εμπόρους. Ωστόσο, οι προσπάθειες που κάνουν κάποιοι, ούτως ώστε να αρπάξουν την περιουσία των άλλων χωρών, στιγματίζουν και αποσταθεροποιούν την κατάσταση στη Μεσόγειο. Υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε εκείνον που προστατεύει, υπερασπίζει την πατρίδα του και το δίκαιό του στην ζωή και ανάμεσα σε εκείνον που θέλει να αρπάξει τα αγαθά των άλλων χωρών. Επ μέρους μας απορρίπτουμε την παρουσία οποιονδήποτε ξένων στρατευμάτων και μισθοφόρων στην πατρίδα μας. Ο λιβικός λαός είναι ένας αγέροχος και θαραλέος λαός όπου έχει μια αλήγιστη αλήγιστη βούληση και θα ζητήσει την δίωξη αυτών των στρατευμάτων. Αμέσως μετά πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή δώρων με τον πρόεδρο της Βουλής Κωνσταντίνο Τασούλα να προσφέρει 8 ασημένια νομίσματα, όσα και η επεκτάση συνόρων της Ελλάδας μετά την Επανάσταση του 1821. Να σας δωρήσω συμβολικά 8 ασημένια νομίσματα, τα οποία περιλαμβάνουν απεικονίσεις από τις 8 επεκτάσεις του ελληνικού κράτους, τις εδαφικές επεκτάσεις που ξεκίνησαν το 1830 και τέλειωσαν το 1947 η νήσος Ρόδος και άλλα 11 νησιά στην περιοχή, τα 12 δηλαδή, περιελήφθηκαν στην ελληνική επικράτεια. Σας το προσφέρω, κύριε Πρόεδρε, αυτό το ιστορικό αναμνηστικό λέγοντάς σας ότι για μας σήμερα επέκταση συνόρων είναι η καλή συνεργασία με άλλες χώρες. Όπως αυτό που περιγράψατε που γινόταν παλιά στην ειρηνική και φιλική Μεσόγειο. Αυτή που πρέπει να επιβάλλουμε και πάλι. Στη συνάντηση παρέστησαν επίσης ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων Κώστας Γιουλέκας και ο Πρόεδρος της Ομάδας Φιλίας Ελλάδος-Λιβύης Γιώργος Κουμουτσάκος. Ακολούθησε ξενάγηση του Λίβιου Προέδρου και της Αντιπροσωπείας στην έκθεση της Βουλής για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, ενώ πραγματοποιήθηκε και συνάντηση του Προέδρου της Επιτροπής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων με τον Λίβιο ομόλογο του.